Αντίστροφα, μετράει πλέον ο χρόνος για την άφιξη των πρώτων εμβολίων στην Ελλάδα. Στις 26 Δεκεμβρίου οι πρώτες παρτίδες θα βρίσκονται στη χώρα μας και την επομένη θα αρχίσουν οι εμβολιασμοί. Η πρώτη θα είναι μια νοσηλεύτρια και ένας ηλικιωμένος, ενώ μέχρι τα τέλη του μηνός θα εμβολιαστεί και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Αν μπορούσα να είμαι και ο πρώτος, αλλά νομίζω ότι είναι πιο συμβολικό να το κάνει μια νοσηλεύτρια που είναι στην πρώτη γραμμή και πρέπει να το κάνει για να προφυλαχτεί κιόλα. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, ολόκληρος ο πλανήτης τρέχει να προλάβει την πανδημία που εξαπλώνεται με ξέφρενους ρυθμούς. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Φαρμάκων έδωσε ήδη έγκριση και για τη χορήγηση δεύτερου εμβολίου, αυτό της Moderna, με τον Τζο Μπάιντεν και τη σύζυγό του να εμβολιάζονται τη Δευτέρα. It is amazing to be able to see the second vaccine now receiving emergency use authorization for distribution to prevent the terrible spread of this terrible disease. Η Ευρώπη πάντως εξακολουθεί να κινείται με ρυθμούς χελώνας. Το εμβόλιο της Pfizer θα εγκριθεί μόλις τη Δευτέρα, εκείνο της Moderna στις 6 Ιανουαρίου, αλλά και πάλι οι δόσεις που θα λάβουν οι χώρες δεν επαρκούν για να σταματήσουν άμεσα την ορμή της πανδημίας. Wir können zu Beginn der Impfung nicht allen gleichzeitig dieses Angebot machen. Αλλά και στη Βρετανία, όπου την πρώτη εβδομάδα εμβολιάστηκαν 140.000 άνθρωποι, χτυπά καμπανάκι ότι δεν θα γίνει άμεση παραλαβή των επόμενων δόσεων. The doses that we have of the Pfizer vaccine will keep us going until the end of January. I think we're not getting another shipment until March. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Bloomberg, μέχρι στιγμής έχουν εμβολιαστεί πάνω από 1.200.000 άνθρωποι. Στην Ελλάδα άμεσα τουλάχιστον θα εμβολιαστούν οι υγειονομικοί. Στην καταγραφή που γίνεται από τα νοσοκομεία, ωστόσο, δεν παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον. Το γεννηματά, ας πούμε, το δικό μου νοσοκομείο, από τα 3.000 άτομα θα συμμετέχουν 800 προς το παρόν. Πρέπει να γίνει μία ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας προς τους υγειονομικούς και προς τον κόσμο τον υπόλοιπο, να ξέρει ο καθένας γιατί πρέπει να εμβολιαστεί. Γιατροί και νοσηλευτές ζητούν αναλυτική ενημέρωση προκειμένου να μπορούν και εκείνοι με τη σειρά τους να τη μεταφέρουν στους πολίτες.